Υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι έντονες συναισθηματικά και οι στιγμές αυτές έχουν και σχετίζονται είτε με δυσάρεστα είτε με ευχάριστα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Εγώ σήμερα μπορώ να πω ότι είναι μία από αυτές τις στιγμές κατά τις οποίες τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα, όχι βέβαια θλίψεως, αλλά ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, δοξολογίας και χαράς. Καταρχήν, η χαρά μου είναι μεγάλη διότι ανταμώνουμε και πάλι όλοι μαζί. Βρισκόμαστε και πάλι όλοι επί το αυτό. Γιατί οι τελευταίες φορές τις οποίες ήμασταν όλοι μαζί, αν θυμάμαι, ήταν το Πάσχα, που τελέσαμε την Θεία Λειτουργία στον απέναντι χώρο του γηπέδου. Και βέβαια οι επόμενες φορές κατά τις οποίες μεμονωμένα σας συναντούσα και σας έβλεπα. Σήμερα όμως υπάρχει ένας ιδιαίτερος και ξεχωριστός λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε και πάλι όλοι μαζί. Είναι αφενός μεν η μνήμη του Αγίου Νικολάου, του προστάτου και πουλιούχου της ενορίας του Δαμασίου. Ο ναός του είναι πληγωμένος, είναι κατεστραμμένος από τον σεισμό. Το σπίτι του είναι αυτή τη στιγμή λαβωμένο. Και όχι μόνο το σπίτι του Αγίου Νικολάου, αλλά και πολλά σπίτια ανθρώπων, οι οποίοι βρέθηκαν στην κυριολεξία, στον δρόμο, μετά από την καταστροφική αυτή δοκιμασία του σεισμού, της 3ης, 4ης Μαρτίου, αλλά και όλων των επομένων σεισμικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας. Πάνε μήνες τότε, από τότε που δοκιμαστήκαμε όλοι μας και όλοι σας. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν θεραπευτεί τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Μέχρι ένα σημείο βλέπω ότι έχουν προχωρήσει και συνεχίζουν να δρομολογούνται οι διαδικασίες για την τακτοποίηση των οικειών. Από την πρώτη στιγμή εκείνη που ίσως οι περισσότεροι δεν θέλουμε να θυμόμαστε και θέλουμε να διώξουμε από τη μνήμη μας, που βρεθήκαμε όλοι μας απέναντι στο γήπεδο, ανέστιοι, χωρίς να έχουμε στέγη, εστία, τρομοκρατημένοι, πανικοβλημένοι, με την γη να τρέχει κάτω από τα πόδια μας συνεχώς και να βλέπουμε τις περιουσίες μιας ζωής να χάνονται και να καταστρέφονται. Εκείνες λοιπόν τις δύσκολες ημέρες, είναι αλήθεια ότι η τοπική δημοτική αρχή φρόντισε άμεσα ώστε σε αυτόν τον χώρο απέναντι από το γήπεδο να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες για την προετοιμασία του εδάφους. Το θυμάμαι προσωπικά. Δεν μου τα είπε κάποιος, διότι ήμουν εδώ και τα έβλεπα. Ήταν σκοτάδι, ήταν νύχτα και σε αυτόν εδώ τον χώρο δούλευαν τα μηχανήματα, οι εργολάβοι του ρεύματος, του ηλεκτρονοδοτικού ρεύματος, η προετοιμασία του εδάφους για να έρθουν να τοποθετηθούν τα πρώτα κοντέινερ για να μπουν οι άνθρωποι μέσα σιγά σιγά μετά από πολύ καιρό μέχρι να ετοιμαστούν όλα στην εντέλεια. Τότε λοιπόν ήταν ο καιρός εκείνος κατά τον οποίο απευθυνόμενος στον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο Τυρνάβου που μας τιμά σήμερα με την παρουσία του εδώ, τότε ήταν που το απίφθηνα και ένα δικό μου προσωπικό αίτημα. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ, στον χώρο που θα βρίσκονται οι άνθρωποι, η δομή των σεισμοπλήκτων, οι πονεμένοι άνθρωποι από τη δοκιμασία, θέλω και εγώ έναν χώρο να κάνουμε ένα ιερό θυσιαστήριο, ώστε κοντά σε αυτό να βρίσκουν δύναμη και παρηγοριά, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ένας χώρος ο οποίος θα εξυπηρετεί πλέον τις ενοριακές ανάγκες του κλειστού Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Βλέπετε πόσο δύσκολες και χρονοβόρες είναι οι διαδικασίες για τις μελέτες και την αποκατάσταση των οικειών. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και η μελέτη του Αγίου Νικολάου. Προχωράει η μελέτη
Αλλά μέχρι να τακτοποιηθεί, μέχρι να αποκατασταθεί ο Ιερός Ναός, δεν μπορούμε ένα πολυάνθρωπο, μια πολυάνθρωπη ενορία όπως είναι το Δαμάσι, δεν γίνεται να εξυπηρετείται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής ή στον πρόναο της μεταμορφώσεως που βρίσκεται παρακείμενο του Αγίου Νικολάου. Από την πρώτη στιγμή δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη για τον Κύριο Δήματο. Και ο τόπος αυτός που είμαστε τώρα, που του το ζήτησε από την αρχή, με όλη του την καρδιά τον παραχώρησε, αλλά όχι μόνο τον παραχώρησε, αλλά και δεσμεύτηκε στο να έρθει αρρωγός και βοηθός σε ό,τι μπορεί από την πλευρά του Δήμου να πράξει. Και το έπραξε. Και η προετοιμασία του εδάφους, και η πλάκα, αλλά και η ηλεκτροδότηση, και η ίδρευση και ο καθαρισμός και πολλά άλλα ήταν μία από τις άμεσες πρωτοβουλίες στις οποίες ανταποκρίθηκε με διάθεση και καλή πρόθεση. Για όλα αυτά τον ευχαριστώ. Δεχτείτε, κύριε Δήμαρχε, τις ευχαριστίες μου και νομίζω ότι αυτό το αυθόρμητο χειροκρότημα των ανθρώπων είναι και η πηγαία έκφραση των αισθημάτων ευχαριστίας προς το πρόσωπό σας. Γιατί όταν αρχίζουμε ένα έργο, τότε θα πρέπει να συνεισφέρουμε, αλλά και να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για να το περατώσουμε. Σε αυτόν λοιπόν το χώρο τότε, οι σκέψεις μου ήταν να κατασκευάσουμε ένα ναίδριο, ένα ιερό ναό. Βέβαια, από ό,τι βγήκε τεράστιος ο ναός. Αυτό δεν μας πειράζει, διότι ο τεράστιος και μεγάλος ναός μπορεί να εξυπηρετήσει τις λειτουργικές και ενοριακές ανάγκες. Και σκέφτηκα τότε και τον Άγιο, στον οποίο θα το αφιερώσουμε. Είναι ο Άγιος ο προστάτης των Κυπουρών και όλων αυτών που ασχολούνται με την καλλιέργεια. Εσείς εδώ στο Δαμάσι ασχολείστε μόνο με την καλλιέργεια, με την απελουργία, με τα κυπευτικά. Ο Άγιος, ο οποίος είναι προστάτης αυτών, είναι ο Άγιος Τρίφων, Κυπουρός και αυτός, κατά την επίγεια ζωή του. Και μάλιστα είναι ο Άγιος, του οποίου τη μνήμη τιμούμε την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος έχει γράψει και μια ειδική ευχή που διαβάζουμε στον αγιασμό που κάνουμε εκείνη την ημέρα. Θα το καθιερώσουμε. Θα πανηγυρίσουμε την 1η Φεβρουαρίου, πρώτα ο Θεός, την μνήμη του και θα διαβάσουμε και αυτόν τον αγιασμό που έγραψε ο ίδιος ο Άγιος Τρίφων. Και μέσα σε αυτόν τον αγιασμό τι κάνει. Εξορκίζει με την ενωνόματη της χάρητος και της δυνάμεως του Χριστού, εξορκίζει όλα τα ζυζάνια τα οποία έρχονται και βλάπτουν τις καλλιέργειες και τα ονοματίζει το καθένα ξεχωριστά. Αυτόν τον αγιασμό τον τελούμε, τον παίρνουν οι άνθρωποι που έχουν τους κήπους, τα χωράφια, τους μπαχτσέδες και ραντίζουν όλες τις καλλιέργειές τους. Αυτό θα το καθιερώσουμε και θα το κάνατε ίσως μέχρι τώρα, αλλά θα γίνεται εδώ και η λειτουργία, η πανήγυρης, αλλά και η τέλεση αυτού του ειδικού αγιασμού για τους κήπους και τα χωράφια σας. Αλλά είχα παρατηρήσει ότι και στο ναό τον Άγιο Νικόλαο είχατε αγιογραφήσει στο εξωτερικό μέρος τον Άγιο Τρίφωνα. Δεν ήταν δηλαδή ένας καινούριος Άγιος για σας, αλλά ήταν ένας γνωστός Άγιος που τον είχατε σε ευλάβεια και σε τιμή. Οπότε μας αξίωσε ο Θεός μετά και από αυτήν την πρωτοβουλία να είμαστε σήμερα εδώ και να τελούμε τον πρώτο πανηγυρικό εσπερινό την ημέρα που πανηγύρισε το χωριό, δηλαδή τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, για να συνεχίσουμε και αύριο με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εδώ όμως θα πρέπει να διευκρινίσω και να επισημάνω ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν, έγιναν με την στήριξη και την βοήθεια και άλλων ανθρώπων. Αφού και πάλι εκφράζω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στον κύριο Δήμαρχο, θα ήθελα να εκφράσω και τις θερμότατες ευχαριστίες μου και ονομαστικά σε μερικούς ανθρώπους
οι οποίοι συνέβαλαν και βοήθησαν για την ανοικοδόμηση αυτού του Ιερού Ναού. Να αρχίσω από τον κύριο Θανάση Παιδί, το δικό μας παιδί, που είναι εδώ από την περιοχή. Δεν σας είναι άγνωστος, πρωί και βράδυ, κατά τις ημέρες τις δύσκολες του σεισμού, αλλά και μέχρι σήμερα, άγρυπνος φρουρός, φύλακας, αλλά και ανοιχτός στο να ακούσει τα αιτήματα και τα προβλήματα όλων των ανθρώπων και από την θέση την οποία κατήχε στην περιφέρεια, αλλά και τις γνωριμίες, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να δώσει λύση σε όλα τα προβλήματα. Ο Θανάσης, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή ήταν και στο δικό μου το πνευρό για να χτίσουμε αυτόν τον ναό. Και όχι γιατί και για τα άλλα τα θέματα, είναι αναρρύθμιτα αυτά για τα οποία συνέβαλε και βοήθησε στην τοπική μας εκκλησία, την Ιερά Μητρόπολη Ελασσών. Σήμερα θα τα πω. Θα το προσκρούσω στην μετριοφροσύνη σου, αλλά θα τα πω, διότι αν δεν τα πω εγώ, θα το φωνάξουν οι πέτρες που τα γνωρίζουν. Λοιπόν, ήταν κοντά μου από την πρώτη στιγμή για την ανοικοδόμηση του ναού. Ήρθαμε προσωπικά σε επικοινωνία και πήγαμε μαζί και βρήκαμε ανθρώπους που μας έφεραν σε επαφή με δωρητές για να κτιστεί αυτός ο ναός. Βρήκαμε λοιπόν τους δωρητές πρώτα για τα σίδερα, γιατί ο ναός αυτός είναι μέσα σε έναν μεγάλο σιδερένιο σκελετό. Αυτά τα σίδερα λοιπόν είχαν κάποιο κόστος. Ο Θανάσης έψαξε και βρήκε τον δωρητή, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου, τον κύριο Χαϊδαλή, ο οποίος είναι ο διευθυντής της εταιρείας Ούζο Πλωμάρι, και εκείνος έκανε την αγορά όλων των σιδερικών για τον σκελετό του Ιερού Ναού. Πήγαμε και βρήκαμε τον υπεύθυνο, τον πρόεδρο των επαγγελματιών της βιομηχανικής περιοχής στη Λάρισα, τον κύριο Γκάγκο, ο οποίος βρήκε τους δωρητές των υλικών της Μονόσεως και της Γυψουσανίδας, δύο εταιρείες, Φιμπράν και Κνάουφ. Οι υπεύθυνοι στους οποίους απευθυνθήκαμε ανταποκρίθηκαν άμεσα και μας παραχώρησαν δωρεάν τις Μονώσεις και τις Γυψοσανίδες, όνες. Επίσης, χτυπήσαμε την πόρτα του κυρίου Μακρύ, ο οποίος έχει τα πάνελ της οροφής, και αυτός από την πρώτη στιγμή μας τα παραχώρησε δωρεάν για τον ναό του Αγίου Τρίφωνος. Να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους αυτούς τους δωρητές, τους μεγάλους δωρητές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και σήμερα εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το ωραίο και όμορφο έργο. Φτάνοντας στο τέλος της κατασκευής του Ιερού Ναού, υπήρχε ακόμα η εκκρεμότητα για τα κουφώματα. Εκείνη την ημέρα βρεθήκαμε με τον κύριο Καντόνια Ιωάννη, το γνωστό επιχειρηματία και, ας μου επιτραπεί, τον ελεήμονα επιχειρηματία, ο οποίος και βοήθησε αρκετά την περιοχή με τους σεισμούς, αλλά και όταν του ζήτησα και του χτύπησα την πόρτα της φιλανθρώπου καρδιάς του, ανταποκρίθηκε άμεσα και μας έκανε δωρεάν και τα κουφώματα, τα παράθυρα και τις πόρτες, αλλά και τη μοκέτα την οποία πατάμε. Και αυτόν θερμότατα τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ. Υπάρχουν και άλλοι δωρητές, οι οποίοι προσέφεραν υλικά μικρότερα, είτε περισσότερα. Όλους τους ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον τοπικό πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γιώργο, με τον οποίο όλο αυτό το διάστημα συμπορευθήκαμε και αγωνιστήκαμε όλοι μαζί με συνεργασία για να δρομολογήσουμε και να διευθετήσουμε τα διάφορα θέματα και προβλήματα τα οποία συνεχώς προέκυπταν ή και συνεχίζουν και εξακολουθούν να προκύπτουν. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την αγάπη σας, για το ενδιαφέρον σας και για την καλή σας διάθεση που όλο αυτό το διάστημα, κάθε φορά που επισκεπτόμουν εδώ την δομή, με ρωτούσατε με αγωνία πότε θα γίνει ο ναός, πότε θα ανάψουμε το κεράκι, πότε θα λειτουργήσουμε.
Είναι αλήθεια ότι ένα τέτοιο έργο γίνεται δύσκολα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά και εγώ, για να πω την αλήθεια, ήμουν λίγο σκληρός με τους τεχνίτες και το τελευταίο διάστημα τους μάλωσα λίγο περισσότερο. Και βέβαια πιστεύω αυτό να μην μου το καταλογήσω, αλλά εάν και κάποια φορά λίγο δεν φερθούμε με έτσι σκληρότητα ή αυστηρότητα, δεν προχωράνε τα πράγματα στη ζωή μας. Και έτσι και το συνεργείο, τα παιδιά με τα οποία συνεργαζόμαστε χρόνια στα έργα της Μητροπόλεως, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ να εργάζονται, να δουλεύουν ώστε να έρθουμε μέχρι σήμερα σε αυτήν την θέση που ο λαός είναι πλέον έτοιμος για λειτουργική χρήση. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τελέσουμε και τα επίσημα εγγένεια του Ιερού Ναού. Είναι μια ειδική τελετή, όμορφη τελετή των εγγενείων του ναού. Μέχρι τότε ο ναός είναι πλέον δικό σας. Σας ανήκει. Ανήκει εδώ, στην περιοχή, στον Δήμο, στους ανθρώπους, στους ενωρίτες και φυσικά με την ευλογία της τοπικής εκκλησίας και του Επισκόπου θα λειτουργεί συνεχώς, ώστε οι άνθρωποι να υγειάζονται, να έρχονται εδώ να προσεύχονται και να λαμβάνουν την χάρη του Αγίου Θεού μέχρι που θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και τον κεντρικό μας ναό, τον Άγιο Νικόλαο. Αύριο λοιπόν, πρώτο ο Θεός με το καλό, θα τελέσουμε την Θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγίου Νικολάου. Να ευχαριστήσω όλους σας που ανταποκριθήκατε σήμερα και βρεθήκατε και στην τελετή των θηρανηξίων, αλλά και με υπομονή καθίσατε μέχρι και το τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Να σημειώσω και να εκφράσω και την χαρά που μέσα σε όλους τους ανθρώπους και τους εκκλησιαζομένους βλέπω και νέα παιδιά, τα οποία μας δίνουν πάντοτε χαρά όταν τα βλέπουμε κοντά στην Εκκλησία, και τα μικρά και τα μεγάλα μας τα παιδιά, τα οποία είναι το μέλλον του τόπου, η ελπίδα του έθνους μας και της πατρίδας μας και της Εκκλησίας μας. Ευχόμαστε ο Θεός να τους ευλογεί και να τους χαρίσει καλή δύναμη και στα μαθήματά τους τα μικρότερα, αλλά και στις σπουδές τους, τα μεγαλύτερα που βρίσκονται σε άλλες πόλεις και σπουδάζουν στα ανώτατα ή ανώτερα ιδρύματα της πατρίδος μας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχόν των Αγίων Πατέρων. Πριν πω το διευχόν, να καλέσω τον πατέρα Γεώργιο, ο οποίος θα έχει πλέον την ευθύνη του Ιερού Ναού, και να του παραδώσω επισήμως και τα κλειδιά του Ιερού Ναού του Αγίου Τρίφωνος, με την ευχή να είναι πάντοτε άξιος, να είναι δυνατός, να έχει υγεία, ώστε να συνεργάζεται με την Εκκλησία, με τον Επίσκοπο. Τους ευεργότατε Άγιε Δέσποτα, εξφράσετε ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες, ταπεινότητα δεχτείτε και από εμάς το μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη σας αγάπη, για την πρωτοβουλία. Ήσασταν και είστε ευχηστής, καθοδηγητής και πάντα μπροστά. Πολλά τα έτη, μακράει του μακροτική σας ράδο, άξιος. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πρότιμον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τρία Διαφυλάκη Πάντας ημάς, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Άρα, με το σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το χεράκι του like. Αν πάλι θέλετε να με βοηθήσετε σε αυτό που κάνω, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστέριο Στέλιο στο YouTube, κάντε ένα σχόλιο και επίσης κοινοποίηση αν θέλετε. Αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ.